Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην ιστορική αυτή αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και η Χρόνος Εκδόσεις παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του Βασίλη Τσακύρογλου «Άλφα όπως αγάπη», του ποιητή και μέλους της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Καλούμε τον πρόεδρο της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, κύριο Κώστα Καρούσο, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Βασίλη, το κειμενάκι αυτό θα βγει και στο διαδίκτυο. Εκλητοί προσεγγισμένοι φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Μετά τις εξαιρετικές εκδόσεις Δίστομο Καντάτα, ιστορικής κυρίως μνήμης, έρχεται της οργής και του έρωτα, έντονης λυρικής χρειάς και στοχασμού, να προσθεθεί στην τριάδα και το ποιητικό «Άλφα όπως αγάπη». Με επιμελημένη στοχαστική αρμονία στίχων, να χαρτογραφήσουν το ποιητικό προφίλ του εκλεκτού φίλου ποιητή Βασίλη Τσακύρογλου, με πολλές ψυχικές ερωτικές εκρήξεις και σπονδές αγαπητικής αποκάλυψης, με διανθρώπινες επεκτάσεις ερωτικών ταξιδιών και εξομολόγησης, ενώ με ατόφιες τις μνημικές του διαπλέψεις στον προσωπικό του χρόνο που σμίγουν με την αμοιβαιότητα της οικογένειας και της κοινωνικής διάνθησης γεγονότων και πολλών ψυχικών και διακριτών διαπιστώσεων και απασφαλισμένων γεγονότων αίσθησης, έκπληξης, φλεγόμενης θύμησης, αγαπητικής φροντίδας και σεβασμού, πολλών ακόμα ερωτεύσιμων σιωπών, πάθους ή εντυπωμένων στιγμών συναισθηματικής γαλήνης και ισορροπίας, αφού στη ζωή, γράφει, πρέπει να υπάρχει η αλήθεια της ειδονής και της οδύνης του έρωτα. Αφού η αναζήτηση της χαράς, εκλεκτή φίλη και του πόνου, στη ζωή συνακολουθούν και συναταυτίζονται αισθητικά με αναπόφευκτα γεγονότα της ζωής μας στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου. Άλφα λοιπόν, όπως αγάπη, ποίηση αλφαδιασμένη στα σπλάκνα της επικοινωνίας με κρισμικό αρκετές φορές λόγο και στα προηγούμενα ιδιαίτερα στην κατάτα υπάρχει αυτό το στοιχείο του Βασίλη, του ερωτικού ρίγους που αναβαπτίζεται στην ευτυχία της άφθορης δοτικότητας. Άτομο που δίνεται στα κοινωνικά πράγματα, στη φιλία και στην αγάπη. Σας ευχαριστώ. Η ποιητική συλλογή «Άλφα όπως αγαπώ» του Βασίλη Τσακύρογλου αποτελεί καλέσθητη έκδοση του εκδοτικού οίκου «Χρόνος Εκδόσεις», ο οποίος έχει έδρα τη Λαμία. Οι Χρόνος Εκδόσεις διακρίνονται για την αυστηρότητα της επιλογής τους, την άρτια επιμέλεια, την αισθητική και την καινοτόμο οικαστική τους άποψη. Καλούμε στο βήμα την εκδότρια Βασιλική Νικοπούλου, ποιήτρια και μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Καλημέρα και από μένα. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι μας. Οι Χρόνος Εκδόσεις σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου ποιήσης του Βασίλη Τσακύρογλου με τίτλο «Άλφα όπως αγαπώ». Πριν σας μιλήσω όμως για αυτή τη συνεργασία μας, θα ήθελα να σας αναφέρω δύο λόγια για τον συλλεκτικό ευρωπαϊκό εκδοτικό μας οίκο με έδρα την Ελλάδα και τη γενέτειρά μου τη Λαμία. Οι Χρόνος Εκδόσεις που δανείστηκαν το μισό του τίτλο, τη λέξη δηλαδή «Χρόνος», από το βραβευμένο ποιητικό μου έργο «Έγκλειστος Χρόνος», δομήθηκαν από την ίδρυσή τους ακόμα το 2019, με κανόνες και κριτήρια που απαιτούσα τόσα χρόνια από τους εκδότες μου. Η νέα αυτή δράση, και ίσως τελικά αντίδραση από μέρους μου, κινείται με την αρχαίγονη ιδέα μη παρακράτησης των πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, αλλά αντίθετα με την εξασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών εσαΐ,
βάση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και του ελληνικού οργανισμού ΟΣΔΕΛ, συνδυάζοντας στιγμές, σκέψεις, ιδέες και έχοντας ένα αυστηρά επιλεγμένο δίκτυο ταλαντούχων συνεργατών, οι Χρόνος εκδόσεις δημιουργήθηκαν για να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό συγγραφέα. Η προώθηση συλλεκτικών έργων, αριθμημένων αντιτύπων, όπως θα δείτε, και υψηλών προδιαγραφών, τόσο τεχνικών όσο και νοηματικών, αποδείχτηκε ο επόμενος σταθμός για μένα σαν φυσική συνέπεια ανάσας, αγάπης, δύναμης και πάθους για το βιβλίο, το αναγνωστικό κοινό και τον πολιτισμό. Ο οίκος μας εξάλλου εξασφαλίζει την καλύτερη διαχείριση του συγγραφικού έργου στον υλικό φορέα του βιβλίου με ουσιαστικούς και καινοτόμους τρόπους σχεδιασμού, επεξεργασίας, σελιδοποίησης, οικαστικής παρέμβασης, επιμέλειας, εκτύπωσης, προώθησης και παρουσίασης. Με τον ποιητή Βασίλη Τσακύρογλου γνωριστήκαμε το 2012 σε κάποια εκδήλωση και από την πρώτη στιγμή κατάλαβα πως έχω να κάνω με έναν ταλαντούχο άνθρωπο που φέρει το βάρος της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης των λόγων και των πράξεών του. Ο Βασίλης Τσακύρογλου δεν φοβάται να ζητήσει συγγνώμη, να δακρύσει, να γοητεύσει, να θυμώσει, να μιλήσει καθαρά και δυνατά για τα θολά και ανεπαίσθητα. Συνεργαστήκαμε αρκετές φορές σε διάφορες εκδηλώσεις, στη Λαμία και την Αθήνα. Και πάντα μέσα από τις συναντήσεις μας κρατούσα στην καρδιά μου το ηχόχρωμα της φωνής του σαν ένα καλοκουρδισμένο βιολί στη μέση μιας τρικυμίας που μένεται να υποτάξει το Θεό μέσα μου. Βλέπετε, εμείς οι συγγραφείς, όταν δεν λειτουργούμε ανταγωνιστικά μεταξύ μας, γινόμαστε κρίκοι αθάνατοι δεσμών, ψυχών και ασωμάτων. Οι στίχοι μας γίνονται πουλιά που συνταξιδεύουν στο άγνωστο, στο ανυπέρβλητο, στο μακάριο. Όταν κατέθεσε στον εκδοτικό μας οίκο τούτο το πόνημα, ήμουν σχεδόν σίγουρη για τη θετική αξιολόγησή του από την τριμελή κριτική μας επιτροπή. Το μόνο που έλειπε ήταν να βρω ένα εκδοτικό έβριμα τέτοιο, ώστε να οδηγήσω τον ανυποψίαστο αναγνώστη από τον θαυμασμό και το ερωτικό πάθος στην πιο ποθητή λέξη της ζωής, την αγάπη. Να του ξυπνήσω όλες τις αισθήσεις με μία απλή κίνηση ξεφυλίσματος. Τα μάτια του να χορτάσουν το ωραίο της έκδοσης, να οσμιστεί το καλό χαρτί γραφής, το πυκνό μελάνι διείσδυσης, να αγγίξει τα σώματα των σελίδων και των στίχων και να μάθει από την αρχή το άλφα της ανάγνωσης, της απόλαυσης, της ανθρωπιάς, της ανάγκης, της αυτοθυσίας, της αντίφασης, της αναγνώρισης, της αναβολής, της αμαρτίας, της αλληγορίας, της αγάπης και τέλος της αθανασίας. Η πένα του περιφέρεται συνειδητά και σε τροχιά όχι μόνο γύρω από τον ποιητικό του κόσμο, αλλά κυκλώνει δυναμικά κάθε σκέψη και συναίσθημα που γεννιέται από την υπέρτατη αξία της αγάπης, μεταμορφώνοντάς το από καθημερινές λέξεις και εικόνες σε ποιητικές φόρμες και μορφές που αβίαστα, πηγαία, απροκάλυπτα μας αποκαλύπτουν το παρελθόν τους και προφητικά μαντεύουν το μέλλον τους. Είμαι πολύ περήφανη για τον ίδιο και για αυτή τη συνεργασία μας, γιατί δεν είναι μια τυπική επαγγελματική σχέση, αλλά μια συνοδοιπορία στην κατάδυση των προσώπων, των πραγμάτων και των καταστάσεων. Μία από κοινού βουτιά στις ψυχές που ξεβράζει η πλημμυρίδα μέσα μας, χρονομετρώντας τις ανάσες μας βήμα-βήμα, λέξη-λέξη, με ρολόι ποιον άλλον από τον αδυσόπιτο και ακαταμάχητο χρόνο. Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά και να ευχαριστήσω δημόσια τον διάσημο Κύπριο γλύπτη Φίλιππο Γιαπάνη για τη δακρυσμένη του αγάπη στο εξώφυλλο, καθώς και όλους τους συντελεστές της έκδοσης και της σημερινής παρουσίασης έναν-έναν χωριστά που δείχνουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και στις Χρόνος εκδόσεις. Γιατί, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς ή ευτυχώς, μόνο ο χρόνος κάνει πολύτιμες τις εκδόσεις μας. Σας ευχαριστώ. Τέλος, θέλω να καλέσω στο βήμα τον δέος πρόεδρο της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, τον κύριο Ναθαναήλ, από τον οποίο έχω συγκρατήσει την προσφορά του στο BBC την εποχή της δικτατορίας.
αγαπητοί φίλοι, πάντα συγκινούμε όταν παρουσιάζομαι κάποιον από τα παλαιότερα μέλη. Το καταλαβαίνετε γιατί. Ο Βασίλης ο Τσακύρογλου είναι αγαπητός φίλος και εκλεκτός λογοτέχνης. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται έναν λογοτέχνη και κριτικό, τον Μπάμπη Κλάρα. Τον θυμάστε? Ο Μπάμπης ο Κλάρας λοιπόν έχει γράψει πολλά δοκίμια και σε ένα δοκίμιο του λέει το εξής καταπληκτικό. Σε κάθε λογοτέχνη στο έργο του έχει σημασία βεβαίως η ποσότητά του, αλλά περισσότερο έχει αξία η ποσότητα της ποιότητας. Γιατί υπάρχουν οι λογοτέχνες που έχουν παρουσιάσει τεράστιο έργο, αλλά μέσα σε αυτό είναι ένα-δυο ψήγματα καλά και τα υπόλοιπα είναι σαβούρα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις αγαπητέ Βασίλη, να πω ότι το ρητό αυτό του Κλάρα ισχύει απόλυτα στην περίπτωσή σου. Έχεις ποσότητα, αλλά έχεις και ποιότητα της ποσότητας. Και ελπίζω να συνεχίσεις αγώνα. Έχεις περιθώρια. Βασίλη Τσακύρογλου. Ο Βασίλη Τσακύρογλου γεννήθηκε στο Κερατσίνι του Πειραιά από γονείς πρόσφυγες από τη Σμύρνη και το Αηδίνιο. Είναι πτυχιούχος εκτελονιστής και εργάστηκε στην Αλουμίνιο της Ελλάδος ως σύμβουλος επιτελωνιακών θεμάτων. Ασχολείται με τη λογοτεχνία και το θέατρο. Σε συνεργασία με τον μαέστρο τον Ντόρ Καμπακτσίεφ, παρουσίασε από σκηνής μεγάλους καλλιτέχνες, όπως τους Μίμη Πλέσα, τη Μαρία Φαραντούρη, Σταύρο Πουγιουμτζή, Μάριο Τόκα, Νότι Μαυρουδί, Ηλία Ανδρεόπουλου και άλλους. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας των Φίλων του Λόγου, στα Άσπρα Σπίτια Βιωτίας, που γέννησε την ιδέα και προχώρησε στην έκδοση του λογοτεχνικού περιοδικού Εμβόλυμου. Είναι μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών και της Εταιρείας Τεχνών Επιστήμης του Πολιτισμού του Κερατσινίου. Έχει εκδώσει 7 ποιητικές συλλογές, ανάμεσα σε αυτές η καντάτα για το ολοκαύτωμα του Βυστόβου. Ποίηματά του έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά όπως Εμβόλυμα, Πνευματική Ζωή, Νουμάς, Τρίτη Χιλιετία και άλλους. Κάποια από αυτά τα ποίηματα έχουν μελοποιηθεί από Έλληνους συνθέτες. Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Σημαντική η εργογραφία του. Ακολουθίες το 1996, Νόστιμο Νήμαρ το 2005, το 2013 τα Χειμωνιάτικα Φεγγάρια, το 2016 το Δίστομο, καντάτα για τη σφαγή του Δίστομου, το 2019 της Οργής και του Έρωτα, το 2022 Άλφα όπως αγαπώ. Έχει δε συμμετοχή σε συλλογικά έργα, όπως τρεις ομιλίες για τη Φέδρα Ζαμπαθά Παγουλάτου, πόλεων ποιήσεις, επίσης από τις Χρόνος εκδόσεις, ανθολογία ποιητών της Τρίτης Χιλιετίας και τέλος εγκυκλοπαίδεια γραμμάτων και τεχνών Αμφικτιονία Ελληνισμού. Η πρώτη εισήγηση για την ποιητική συλλογή του Βασίλη Τσακύρογλου θα γίνει από την κυρία Γεωργία Γιώτα. Η Γεωργία Γιώτα είναι φιλόλογος, αριστούχος απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Από το 2006 μέχρι το 2019 υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ από το 2019 μέχρι και σήμερα υπηρετεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Εθνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή και στο στάδιο εκπόνησης της διπλωματικής της εργασίας. Για 8 συναυτά έτη υπήρξε Γενική Γραμματέα του Συνδέσμου Φιλολόγων Καρδίτσας και έτσι είχε τη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να παρουσιάσει εκδηλώσεις αλλά και ποιητικές συλλογές και πονήματα
ιδιαιτέρως αξιόλογων ανθρώπων, των αγραμμάτων και των επιστημών. Εδώ και 5 χρόνια αρθρογραφεί σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο τοπικής και πανελλαδικής εμβέλειας και τα τελευταία 2 χρόνια, εντρυφώντας με περισσότερη σπουδή στα μονοπάτια της ποίησης, αποτυπώνει με το γραπτό της λόγο σπαράγματα ψυχής, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικούς πολιτιστικούς ισότοπους, στο Culture Book, Βακχικών και άλλα, καθώς και στο περιοδικό Τρίτη Χιλιετία, αλλά και στον τοπικό τύπο. Η παράλληλη ενασχόλησή της με τον πεζό λόγο της χάρισε το 2022 βραβείο διηγήματος για το διήγημα «Αν τις μέρες Πασχαλιές» σε πανελλήνιο διαγωνισμό. Προσεχώς θα εκδοθεί η πρώτη ποιητική της συλλογή. Το λόγο έχει η κυρία Γεωργία Γιώτα. Δημήτρη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Να σας καλωσορίσω. Είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη τιμή και πολύ μεγάλη συγκίνηση να είμαι εδώ και να έχω πίσω μου αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους και πίσω τις προτομές αυτών των ανθρώπων που λατρέψαμε και λατρεύουμε και θα λατρεύουμε. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι εδώ για να μιλήσω για τον Βασίλη Τσακύρογλου, ο οποίος με τιμά με τη φιλία του. Και είναι πολύ σημαντικό να μιλήσω για τον ποιητή Τσακύρογλου. Ξέρετε, σκεφτόμουν προχτές το εξής. Ενώ γνωρίζουμε τους μεγάλους μας ποιητές, τους στίχους, τους λατρεύουμε, παρόλα αυτά όταν αναφερόμαστε σε αυτούς, και οι στίχοι τους είναι εκεί, όταν αναφερόμαστε στους μεγάλους ποιητές, δεν τους αποκαλούμε ποτέ με το μικρό τους όνομα, το έχουμε σκεφτεί ποτέ. Δηλαδή, δεν θα πούμε με συγκινή η ποιήση του Κωνσταντίνου, εννοώντας τον Καβάφη, ή η ποιήση του Γιώργου Σεφέρη, ή του Οδυσσέα Ελίτη κτλ., του Ανδρέα Εμπειρίκου. Εγώ λοιπόν, γιατί το πιστεύω αυτό, γιατί πολύ απλά ενώ οι στίχοι τους είναι οικοί, οι ποιητές δεν είναι οικία πρόσωπα. Είναι άνθρωποι πέρα από εμάς και πάνω από εμάς. Τόσο ξεχωριστοί που είναι σαν να μην είναι αληθινοί. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Με τιμά και η φιλία σου και η ευσύνη σου. Μόνο συγκίνηση και δέος λοιπόν, όταν βρίσκεται κάποιος στον ίδιο χώρο, έστω και με τις προτομές μόνο των ιεροκηρύκων της τέχνης του λόγου, της ύψιστης τέχνης της ποίησης. Η άβρα αυτών των δημιουργών ταράζει συθέμελα τα ακόρδα της ψυχής και προκαλεί ασυνήθιστες μελωδίες νου και ψυχής. Καβάφης, ο μεγάλος γλωσσοπλάστης των συμβόλων. Ρίτσος, ο ποιητής της ατόφιας Ρωμιοσύνης. Καζαντζάκης, ο στοχαστής φιλόσοφος. Είμαστε όμως σήμερα εδώ στο ιερό τέμενος των Μουσών, της Καλλιόπης, της Τερψυχώρης, της Ερατούς, της Ευτέρπης, της Θάλιας, όλων αυτών των θεραπενίδων της ποίησης, για να συνταξιδέψουμε με τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας μέσα από το έργο ενός θεράποδος των στίχων, αλλά κυρίως των λιγμών που αυτοί προκαλούν, αγγίζοντας ευαίσθητες χορδές. Όσο κι αν είναι η καρδιά μου μικρή και η ρομφαία σου μεγάλη, θα σε παλέψω έρωτα και ας βάψω τα χέρια μου με ποίηματα. Με αυτό τον ποιητικό πρόλογο, ο ποιητής Βασίλης Τσακύρογλου μας προκαλεί. Μας προκαλεί και μας προσκαλεί να επιβιβαστούμε ως αναγνώστες και περιηγητές στο καράβι της δημιουργικής του γραφής και να απολαύσουμε μια γνήσια ειδονή, αυτή του ποιητικού λόγου. Αυτή που αποτινάζει τη σκουριά της καρδιάς και ετοιμάζει μια καινούρια άνοιξη. Από την ανάσα των λουλουδιών ίσα με τα εύξηνα χείλη που αράζουν οι αχαλήνωτοι έρωτες. Και αυτή εδώ η συλλογή που έχουμε τη χαρά και την τιμή να κρατούμε στα χέρια μας δεν είναι η πρώτη, καθώς τα χειμωνιάτικα φεγγάρια του ποιητή γίνονται οι ακολουθίες της οργής και του έρωτα. Μαγεύονται από την καντάτα του διστόμου για να ξαποστάσουν μονάχα όταν έρθει το νόστιμον ήμαρ. Όλα αυτά όμως ξεκινούν από την αρχή. Από ένα άλφα, το άλφα της δημιουργίας, της εκκίνησης. Είναι το Big Bang της μεγάλης έκρηξης του νου. Την ώρα που προσπαθεί να βάλει σε τάξη, αν ποτέ μπαίνουν σε τάξη, τα συναισθήματα που καίνε, τις λέξεις που φεγκοβολούν, πυροτεχνήματα μιας ξάστερης νύχτας. Αντέχει αγάπη. Κάπου ανάμεσα στα πιστεύω του και τη φλόγα την τρανή της καρδιάς, ένα ποίημα προσπαθούσε να γράψει ατέλειωτο σαν τη νύχτα και φωτεινό σαν τα μάτια της. Γιατί άλφα, όπως αγαπώ, αλλά και έψιλον, όπως έρωτας, αλλά και π, όπως λέμε ποίηση. Και το ΑΕΠ της καρδιάς αποτελείται από όλα εκείνα τα άρρητα κύματα που όταν αγγίξουν την ακτή δεν είναι τίποτα πια το ίδιο.
Ο Βασίλης Τσακύρογλου με την κεραία της ευαισθησίας του δεκτική σε ερεθίσματα ψυχής και με τα μάτια της πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα, συνθέτει, συντάσσει μια ερωτική μελωδία στίχων, ξεκινώντας από το γράμμα α, όπως αγαπώ. Γιατί η αγάπη είναι αρχή και γενουσιουργός αιτία. Είναι το άπαν, είναι το σύμπαν, είναι ο άνθρωπος και η αναγέννησή του. Και έρχεται ο ποιητής να ανάψει φωτιές αγάπης. Έρχεται με ένα ηφαίστειο χαμόγελο να σκορπίσει τη μοναξιά μας. Για αυτή τη φωτιά που άλλοτε σιγοκαίει και άλλοτε γίνεται λάβα που συμπαρασύρει στην επιφάνεια τα μάγματα της ψυχής, μετουσιώνοντας συνειδητές ή ασυνήθιτες εικόνες με τρόπο συχνά υπερρεαλιστικό, συνειρμικής ενίοτε γραφής τολμώ να πω, μπορεί να μιλήσει μόνο ο καλλιτέχνης των λέξεων, ο ίδιος ο ποιητής δηλαδή. Εμείς οι αναγνώστες του λόγου του και εραστές των στίχων του, μπορούμε απλώς να βουτήξουμε στα αθάνατα νερά της στιγός, της ποίησης, στα σημενόμενα που γλιστρούν ανάλογα με τις προσωπικές προσλαμβάνωσες του καθενός, με μια μικρή αλλά όχι ασήμαντη λεπτομέρεια υπόψη. Ένα κομμάτι μικρό του νου και της ψυχής μας, ας το αφήσουμε έξω από το λάλον είδωρ, έτσι για να δικαιολογήσουμε το φθόνο των θεών εξαιτίας της νυχτότητάς μας, όπως ο μεγάλος Όμηρος διδάσκει. Αυτό το κομμάτι το αφήνουμε απ' έξω, ποιητή, αλλά επίτρεψέ μας να μοιραστούμε για λίγο την αθανασία του έρωτα, την αθανασία της τέχνης σου. Η ποίηση είναι ηφαίστειο, λοιπόν, λάβα που ξεχύνεται από τα έγκατα της ψυχής, καίει και παρασύρει. Αλλά είναι η θέρμη της τόσο γλυκιά που σε κάνει να τη λαχταράς, γιατί σου δίνει όθηση να ζεις, να αγαπάς, να μαθαίνεις. Αν δεν μου δίνες την ποίηση, Κύριε, δεν θα είχα τίποτα για να ζήσω. Όμως δεν ξοδεύω τον ήλιο σου άδικα, δεν πετώ ούτε ψίχουλα από ό,τι μου δίνεις. Η στίχη είναι του Νικηφόρου Βρετάκου. Αλλά πόσο πολύ δένουν αυτή η στίχη του Βρετάκου με κάθε αλφα του Βασίλη Τσακύρογλου. Κι όμως είναι και κάποιοι πονεμένοι με ασίγαστες σιωπές που δεν γράφουν ούτε ένα στίχο. Τα μάτια τους είναι πάντα βουρκωμένα, θολά, και έχουν στα χέρια το χυμένο το μελάνι των παθών και των λαθών τους. Γιατί ξέρουν πως έστω και τρεκλίζοντας βαδίσαν με ορθά νυχτά μάτια στο όρος με την κεόμενη βάτο. Υπογραφή των παραπάνω, Βασίλης Τσακύρογλου. Πώς λοιπόν να πλησιάσει κανείς αβασάνιστα του ποιητή? Ένα ποιητή που αν είναι να πνιγεί, προτιμά να πνιγεί στο πέλαγος, όχι στα απόνερα ενός ενιδρίου. Ή θα βουτήξεις κι εσύ στα χαρτογράφητα νερά, αλλά θα νιώσεις την απεραντοσύνη τους, ή θα παραμείνεις αιμονικά στην ακτή, βαλτώνοντας σε μια στυρωμένη και στήρα ενίοτε πραγματικότητα. Και εμείς είμαστε τούτη την ώρα εδώ, τολμώντας να συγκολυμπήσουμε μαζί του. Να νιώσουμε μέσα από το ταξίδι μαζί σου, Βασίλη, τι σημαίνει τα ειδόνια να μη σ' αφήνουν να κοιμηθείς στις πλάτρες. Και είναι στιγμές που ας τις ακούς και ας μην κοιμηθείς ποτέ. Αρκεί το άδειγμα ψυχής. Ο Βασίλης Τσακύρογλου είναι ποιητής πολλών ουρανών. Είναι ποιητής της οργής αλλά και της στοργής. Εμπνευστής των στίχων της καντάτας του διστόμου αλλά και της δίνης και της οδύνης του έρωτα. Και της ειδονής του επίσης. Δεν μπορεί, σε κάποιο παραμύθι πρέπει να υπάρχει αλήθεια της ειδονής και της οδύνης του έρωτα. Γράφει στο ποίημά του ένας κόμπος αγάπης. Και όλα αυτά επειδή ο έρωτας ποιητής γη και ουρανού είναι. Και ένας λυγμός γίνεται κόμπος στο λαιμό, τη στιγμή που η ποίηση του δημιουργού απλώνει το μαγνάδι της. Και οι στίχοι πλάθονται και η ποίηση φουσκώνει, όπως η μαγιά το καλοζυμωμένο ψωμί. Και τα ποίηματα θα βγουν από το φούρνο της ψυχής ανυπεράσπιστα, γραμμένα από λόγια της τάχτης και λέξεις μεθυσμένες, που τρεκλίζουν σαν κουρασμένα τραγούδια στο παλιό γραμμόφωνο. Και ο έρωτας κάνει το δικό του παιχνίδι με τους δικούς του όρους και κανόνες. Αν υπάρχουν κανόνες. Γιατί πώς να θυμονιάσω τους πόθους μου στις εκβολές, τις πηγές σου και τις βαθιές σου κοιλάδες, αναρωτιέται ο ποιητής, αναμετρούμενος με τους λυγμούς της ψυχής του. Λέξεις, σημενόμενα που γλιστρούν, εικόνες που απογειώνουν, συνειρμοί που αποθεώνουν τα συναισθηματικά παιχνίδια. Και ο ποιητής, γονατιστός μπροστά στον ουρανό, σαν και αυτούς που περιμένουν το θαύμα στα πόδια του ελικόνα. Οι μουσες θα στείλουν μπροστά στην πένα σου χορό πανηγυρικό, ποιητή της καρδιάς. Τιμώντας τον ποιητή και το λόγο του, είμαι σίγουρη ότι θα θέλαμε να του κάνουμε την εξής ερώτηση. Η απάντηση της οποίας δεν είναι όμως πάντα εύλογη. Ποιητή, πες μας, τι σε μέθησε τόσο πολύ, ώστε να προβεί σε μια κατάθεση ψυχής απολώνια και διονυσιακή μαζί. Αλλά ο δημιουργός, μέσα από τους στίχους του, δίνει το χρησμό του, τη στιγμή της αποκάλυψης.
για να αναστρέψω τους δείκτες των παλιών ρολογών από αμφιβολία σε καρδιοχτύπη, από πίκρα σε όνειρο, έστω και μακρινό. Και πόθεν έσχει καθαρό η ερωτική και η αποκάλυψη. Η ξηρασία της ερημιάς παραμονεύει και εγώ επινώ εικόνες από δυνατές και αδιάκοπες βροχές για να κρύψω την απουσία σου πίσω από το δάκρυ μου. Να βρω μια λέξη να κρυφτώ στον κόρφο της. Τι άλλο να προσθέσει κανείς. Ο Βασίλης Τσακύρογλου με αυτή την ποιητική συλλογή γράφει οδείς στον έρωτα. Και είναι αυτός ο γιος της Αφροδίτης και του Άρη, ο συγκερασμός φιλότητας και νίκους, πόρου και παινίας, που σφιχταγκαλιάζονται και δημιουργούν την πιο γλυκιά ταραχή. Στίχους με όλα τα αχ μαζί, αγνώντας τον άνεμο που ξεσκίζει τις σιωπές, όπως το περιγράφει με βαθύ λυρισμό ο ποιητής στο ποίημά του «Όπως έρωτας». Τη λεωφόρο του έρωτα τη διασχίζουμε με συγκίνηση σήμερα μαζί του ποιητή. Και επίτρεψέ μου να διαφοροποιήσω ελαφρώς τους στίχους σου και να πω. Κοίταξέ μας, οδηπορούμε από χρόνια ανήμπορα, φορτωμένη πουλιά που ζητούν απελπισμένα να ξεδιψάσουν στην κρίνη σου. Και εσύ, με την ψυχή και τους στίχους σου, μας δείχνεις τη ρότα της καρδιάς σου. Και εμείς απλώς ακολουθούμε. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω όμως, αγαπητοί και αγαπητές συνταξιδιώτες, όταν η ψυχή εκφράζεται μέσω του λόγου, όταν η ποίηση κραδένει το ξύφος των νοημάτων, των εικόνων και των συνειρμών της, και όταν πίσω μας νιώθουμε το άγρυπνο βλέμμα της παρακαταθήκης αυτών που υπηρέτησαν το λόγο της τέχνης με την τέχνη του λόγου, μου έρχονται στο νου αβίαστα και συναπαγωγικά οι στίχοι ενός άλλου σπουδαίου, λατρεμένου, καταξιωμένου χειριστή της μήλης και του χρωστήρα του λόγου. Αναφέρομαι στο Μίλτο Σαχτούρη. Εγώ, κληρονόμος πουλιών, πρέπει έστω και με σπασμένα φτερά να πετάω. Και εσύ, ποιητή της καρδιάς, ως κληρονόμος πουλιών, πρέπει πια, επιβάλλεται πια, έστω και με σπασμένα φτερά να πετάς, για να μας παρασύρεις το πέταγμά σου. Κάνω τάξιδι στίχη σου, ποιητή της καρδιάς. Και ειλικρινά, δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο για επίλογο της σημερινής εκδήλωσης και κύριο θέμα της δικής σου κατάθεσης από τους ίδιους τους στίχους σου. Δεν μπορεί, σε κάποιο παραμύθι πρέπει να υπάρχει η αλήθεια της ειδονής και της οδύνης του έρωτα. Σε ευχαριστούμε, ποιητή, για το άγγιγμα ψυχής, για την ποιητική ειδονή του έρωτα, έστω και αν αυτή η ειδονή εμπεριέχει στάλες οδύνης. Έρος, ούτως εστί η αρχή και το τέλος, και η ποίησή σου δείχνει την πορεία. Καλοτάξιδο λοιπόν τούτο το βιβλίο με τα σπαράγματα ψυχής, με άνεμο ούριο για την Τρία, με τους πολύτιμους θησαυρούς. Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα και πάντα με αγάπη τα μάτια της ψυχής μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και την χρόνο. Ποιήματα από τη συλλογή του Βασίλη Τσακύρογλου «Α, όπως αγαπώ» θα απαγγείλουν η δικηγόρος ποιήτρια Μαριάννα Βλάχου Καραμβάλη και η φιλόλογος ποιήτρια Βικτωρία Τουσίδη. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον Βασίλη Τσακύρογλου. Δεν χρειάζεται κανένα βιογραφικό γέμα. Αφήστε με. Δαρμένο σκυλί το καλοκαίρι έφευγε και από τους ιταγρούς του ουρανού άκουγε με τρόμο τα δολοφονημένα πουλιά μέσα από τα ράμφη της να τον δικάζουν επειδή μια ζωή πόνταρε τον οβολό της καρδιάς του στο κότιμο. Μα εγώ δεν έχω ενοχές, δεν έχω τύψεις, δεν απολογούμε για τίποτα, τους έλεγε σαστισμένους. Μόνο κάποιες φωτιές αγάπης άναβα. Όταν το φεγγάρι πιασμένο στην τραχυλιά των ανέμων ερχόταν με ένα ηφαίστειο χαμόγελο να σκορπίσει τη μοναξιά μου. Όχι, όχι, δεν θα ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό. Αφήστε με να βγω στη χάση του φεγγαριού, να περπατήσω σαν φοβισμένος λαθρομετανάστης, να θυμηθώ τα ασκόπως έχοντας συμβεί τα ξοδεμένα, να ακούσω στα αυτιά μου ξανά τον πυροβολισμό που έκοψε στη μέση το τελευταίο μου όνειρο.
προσπαθήσανε ορθά. Είναι κάποιοι πονεμένοι με σίγαστες σιωπές που δεν γράφουν ούτε ένα στίχο. Τα μάτια τους είναι πάντα βουρκωμένα, θολά, και έχουν στα χέρια χυμένο το μελάνι των παθών και των λαθών τους. Το χαρτί φαίνεται ρωμαϊκή αρένα και η λέξη θηρία, έτοιμα να τους κατασπαράξουν. Είναι εκείνοι που πονούν, γιατί βγήκαν στις μεγάλες μάχες, χωρίς δόρυ και ασπίδα, και έτσι γυμνούς τους κλεβάζουν σιδερένιες πανοπλίες. Μιλούν για ρόδινες αυγές και με τα ξένια δειλινά, γιατί φοβούνται τις παγωμένες χειμωνιάτικες νύχτες και της μοναξιάς τα ανεμόδαρτα καρδιόφυλλα. Διαλασμένοι από το καπρίτσο της καρδιάς που τους καλεί στο τραπέζι της ερωτικής ευδαιμονίας, αποκρύπτοντας τις οχές που ενεδρεύουν, σηκώνουν πρόθυμα το σταυρό για τη σταύρωσή τους. Κι ούτε που ξαφνιάζονται όταν το κορμί τους με ένα πείσμα και ένα σφίξιμο στα χείλη μένει εσαΐ κρεμασμένο στα καρφιά. Γιατί ξέρουν πως έστω και τρεκλίζοντας βαδίσανε με ορθάνυχτα μάτια στο όρος με την γεώμενη βάτου. Ένας κόμπος αγάπης με θολωμένες τις κάμαρες της ψυχής της τον ρωτούσε σε ποια αμαρτωλή πολιτεία να φυλακίσει την αφόρητη μοναξιά της, ποιο δρόμο να πάρουν πριν τα δάκρυα τους χτυπήσουν την πόρτα, με ποιο όνειρο να ταξιδέψουν χωρίς οι όρκοι τους να γίνουν ερημιές, σε ποιο αλφαβητάρι να διαβάσουν την άγρυπνη φωτιά του κορμιού, σε ποιο φεγγάρι να κρεμάσουν το τάμα τους για ένα κόμπο αγάπης. Δεν μπορεί. Σε κάποιο παραμύθι πρέπει να υπάρχει η αλήθεια της Ιδονής και της Οδύνης του έρωτα. Ευχαριστώ. Γυάλινος, άσε τη θάλασσα να μου δείξει πέρα από τα κύματα ποιο μαργαριτάρι ταιριάζει στο λαιμό και στη σάρκα σου. Άσε τον άνεμο να ζυγίσει τα φτερά μου, αν κάνω για περιπλανήσεις τα ερημονήσια των ματιών σου. Ο έρωτας είναι πάντα έρωτας. Ποτέ δεν ήταν νόμιμος ή παράνομος και μη σε νοιάζει αν γυμνοθούμε κάτω από τα άστρινα μάτια του ουρανού. Το άσπρο μου πουκάμισο που θα βγάλω, πανάκι στο τριχαντήρι σου θα το κάνω για να ταξιδέψεις. Πρέπει κάποτε να μάθεις, καλή μου, πως κι εγώ γυάλινος είμαι, έτοιμος να γίνω θρύψαλα πριν καν μ' αγγίξεις. Ζωντανός εσαΐ, είχε γίνει από καιρό το φωνικό μέσα του, όταν κατάλαβε πως ο θάνατος υπάρχει για να του θυμίζει τις σαν από ρόδι κόκκινο αμαρτίες του. Εκείνες τις αμαρτίες του έρωτα που ομορφαίνουν τις χαμένες διαδρομές, τα ματωμένα όνειρα και τις ύποπτες σιωπές της θάλασσας, με κομμένες τις γέφυρες ανάμεσα σε εκείνον και τα φλεγόμενα δειλινά του καλοκαιριού, έφευγε αργόσυρτα σαν το κουρασμένο χειμώνα, μακριά
από τους μπριχισμούς των παθών και του ρίγους τα ταξίδια. Μόνο το φιλί που κάποτε καρφώθηκε στα χείλη του κάτω από ένα σαστισμένο ουρανό κρατούσε με πείσμα στο μαξιλάρι του για να μείνει εσαΐ ερωτευμένος, εσαΐ ζωντανός. Δεν θα νοιαστούν. Με ένα μικρό πλεούμενο, χρόνια αφημένο στη ρημαγμένη ακτή, το μουρμουριτό της θάλασσας θα πάρουν στο κατόπιν. Από τους έρημους γυαλούς, μια-δυο σουσουράδες θα πάρουμε για συντροφιά, κάποιες μέδουσες με τα μαλλιά πασπαλισμένα ασήμι και τα χρώματα των δειλινών που θα συλλέξουμε. Και όταν ο γρήγορος καλπασμός των κυμάτων μας φτάσει σε κόσμους που δεν τους νικά το σκοτάδι, κανείς δεν θα νοιαστεί για την απουσία μας. Μόνο εμείς θα μαρτυράμε ανελέητα τις μόβ απελπισίες και τις φωνές που διεκδικούσαν την ήττα μας στα χρόνια που άδικα χάθηκαν. Και τώρα ένα μικρό διάλειμμα με μουσική και τραγούδια από τους εξαίρετους μουσικούς, τον Νίκο Μανιτάρα και την Φανή Αλβάρη. Της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδόθηκα μες στην οτιά των ανθρώπων μακρινή μητέρα
υπουγειές δικοπό μαχαίρι. Κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά, μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω γιατριά, μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω γιατριά. Φωσιές ανάβουνε μες στα δυο του μάτια, τα αστέρια πέφτουνε όταν με θωρεί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σαν θα με σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σαν θα με πάρει το πόνο μου. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σαν θα με πάρει το πόνο μου μη δει. Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κλονάρι μου, κοντά σου θα έρθω πάλι, κοντά σου θα έρθω μια αυγή, για να σου πάρω ένα φιλί και να I'm
Όπως αγαπώ. Ο δεύτερος εισηγητής είναι ο Δημήτρης Καραμβάλης, αγαπημένος φίλος, μια φιλία που έρχεται από πολύ μακριά. Ο Δημήτρης Καραμβάλης γεννήθηκε στο Καμερούν το 1953. Κατάγεται όμως από τη γέρα της Λέσβου. Σπούδασε νομικά και δημοσιογραφία. Σήμερα είναι επίτιμος δικηγόρος. Έχουν εκδοθεί 10 ποιητικές συλλογές του, καθώς και 10 βιβλία με δοκίμια για Έλληνες ποιητές. Ασχολείται με το δοκίμιο, την ποίηση και την κριτική στις λογοτεχνίες. Είναι παντρεμένος με την επίτιμη δικηγόρο και ποιήτρια Μαριάννα Βλάχου Καραμβάλη. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ την Εταιρεία Ελληνών Λογοτεχνών και τον πρόεδρό της για την παρακόρηση της αίθουσας και για την τιμή όλη που μας κάνει για τον φίλο τον Βασίλη τον Τσακίνολου και για τον Δημήτρη τον Φαφούτη που μας συνδέει, όπως είπε, μια μεγάλη φιλία. Βασίλης Τσακίνολου σήμερα. Αλφα όπως αγαπώ. Μια σπονδύ και ένας κόμπος αγάπης. Ο Σύπαρον ζωντανός εσαΐ, ο λόγος του ανίποτου, τα ορυχεία της καρδιάς, το αλφαβητάρι της αήρωης ροής, η αλήθεια της σιωπής, το θάμπος της ολοσκότινης νύχτας, οι αναπάντητες κλίσεις των παλμών και των δονήσεων. Ένα σου δάκρυ αν στάξει πάνω μου θα με τρυπήσει, το ξέρω. Η ύπαρξή μου από αυτό εξαρτάται, να μην δακρύσεις. Η αγάπη είναι πρωτίστως και κυρίως πόνος. Μια αγάπη δακρυσμένη με τη μεταλαβιά της ζωοφόρου αγρύπνιας. Το δάκρυ του έξοχου γλύπτη Φίλιππου Γιαπάνη από Ρίχαλκο, που βρίσκεται στο εξώφυλλο της τελευταίας ποιητικής κατάθεσης του Βασίλη Τσακίρογλου και που συμπορεύεται και συγκοινωνεί και συλλειτουργεί, θα λέγαμε, με το ποιητικό σώμα και αίμα του. Τα δύο ερωτικά σώματα, το δάκρυ, η ζωή και η κρατεά ως θάνατος αγάπη. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το άλφα. Το πρώτο γράμμα στα λεξικά, όπως και η ρίση του Πιέρ Πάολο Παζολίνη που τελεί σε αγαστή συμπόρευση. Αγάπη, ποτέ δεν θα πάψεις να είσαι αγάπη, με τη σημασία του αείποτε, του πάντα. Μια ποιητική κατάθεση στην οποία ξεκυλίζει το ερωτικό πάθος, μα και μια παράλληλη ερμηνεία του φαινομένου της ζωής. Λόγος λιτός, συμπυκνωτικός, πανανθρώπινος που ενώνει αποστάσεις και αποδομεί διαστάσεις με τη λάμψη του αυθόρμητου, του αρχαϊκού στίχου, αλλά με μεγάλο διαμέτρημα όπου οι μεταμορφώσεις του Ελπίνορα προσλαμβάνουν κέρυες και οριακές παραμέτρους. Στην εγκαυστική του Βασίλη Τσακίρογλου, η ρίζα και η διάρκεια αποκαλύπτουν την καθολικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα ακριβώς από αυτόν τον κόσμο, το μικρό το μέγα. Οδυσσέας Εδίτης.
τη σχέση δύο ανθρώπων, όπου ο έρωτας με τις ποικίλες διαστρωματώσεις του, τους στεναγμούς που αφήνουν τα προδάχτυλα, γίνεται αντάρτης και θαλασσόβραχτος καρύ και αλμυρό όραμα, όπου τα πάντα πλέον καταμετρώνεται στην υπέρβαση και όπου υπάρχει και καταγράφεται μια σύμπλευση στη λογική των τρελών και των συνετών την τρέλα. Εδώ ακριβώς, στο μετέχμιο και οριακό σημείο και σημειάλο ζωής και θανάτου, η περίμετρος της λεπτέστητης τρυφερότητας καταμετρά και προσλαμβάνει μια άλλη ανάγνωση και απογειώνεται με λόγο συμβολικό και πανανθρώπινες προσεγγίσεις με ποιητικές εντάσεις συγκρούσεων και συγκρίσεων και προπάντων ενοράσεις. Η ενόραση είναι η άμεση προσέγγιση της αλήθειας δίχως την τη σημασία των αισθήσεων, η συνηγορία της άνοιξης και του καλοκαιριού. Και έχει ο αναγνώστης την αίσθηση που στη στίχη του ποίηματος δεν αφορούν καμιά λεκτική προετοιμασία. Είναι ο αφουκρασμός των κυμάτων μιας τριχημίας εσωτερικής κάψεως. Η λάμψη του αυθόρμητου, σαν ένα σινιάλο φάρου που θα σβήσει για πάντα. Ένας σεισμικός παλμογράφος, λόγος ακαριαίος και πολυμορφικός, που ακόμη και στην παραλληληματική του μορφή οδηγεί σε παρεστήσεις του είδους να κρατήσω το σχήμα του κορμιού σου. Που αλλάζει, που αλλάζεις, που δεν είσαι πια εσύ. Παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία για τον Βασίλη, όχι για μένα. Μια σύνθεση δόμησης και αποδόμησης ταυτόχρονα σε σημείο που τα πόδια σου δεν τα εννοείς. Εωρούνται ανάμεσα στην κονιωτοποίηση των ευτελών, τη σύλληψη του πραγματικού νοήματος και του νάματος, έτσι όπως ένα υστερόγραφο γράμματος που αξίζει πιότερο από όλο το κείμενο και που διαβάζοντας αντίστροφα ανακαλύπτεις πιότερο το νόημα, το σχήμα, τη μορφή, τη στιφάδα του πικραμύγδαλου και ζώνεσαι τις φτερούγες των αποδημητικών πουλιών και κάνει πράξη και συμπίπτει και συλλειτουργεί με τους στίχους ενός Τζουζέπε Ουγγαρέτη. Ψυχή που γυρίζει από το νερό και ξαναβρίσκεις γελαστά το σκότος. Το σκότος αυτό έχει μεγάλο κόστος και αυτός ο θλιβερός αναγραμματισμός δεν μπορεί να μετρήσει με υγιεινά χωικά μέτρα τις διαστάσεις. Είναι η ευλογία αυτή ακριβώς που συναντούμε στους στίχους του άξιου ποιητή Βασίλη Τσακυρόγλου, μια αέναη παλινόστηση και αποδημία, μια κυβωτός που καταφέρνει να χωρά τα πάντα μέσα της, μέσα στη μεγάλη αγκαλιά της αγάπης. Από το μικρό ασήμαντο σπουργίτη ως τον μεγάλο ερωδιό, μια εσωτερική δοκιμασία ενός καυσοκαλυβίτη μοναχού και ένα ευλογημένο αραξοβόλι της πρώτης ματιάς, το νάμα εκείνο της καθάριας πηγής της νερομάνας που ό,τι χάνει το κερδίζει σε αυτή την επιστρεπταία προκαταβολή της βαθιάς ειδονής της Οδύνης που τον δονεί και που μας κάνει να αναστρέφουμε τους δίχτους του παλιού ρουλογιού από αμφιβολία σε καρδιοκτήτη, από πίκρα σε όνειρα. Μια ποίηση μαρτύρων και ηρώων αίμα που φτάνει στο σημείο, αν και ασυμβίβαστη και με πολλούς ανέμους καθοδηγούμενη, να γίνεται απίστευτα τρυφερή και συγκαταβατική, συγχωρώντας τον ερωτικό σύντροφο κάπου γιατί δεν μπόρεσε να φτάσει στα πεδία και στα επίπεδα που απογειώθηκε εκείνος. Έστω και αν του γύρισε την πίκρα της, έχει το μεγάλο σθένος και την ανωτερότητα να αποχωρήσει. Γι' αυτό ακριβώς αυτό το άλφα είναι πάντα γραμμένο όπως αγαπώ, που σημαίνει συγχωρώ, και κάποτε αγαπώ για δυο, που σημαίνει διασπότα στενά όρια. Έχω το θάρρος να το κάνω, να τολμήσω την υπέρβαση, να γίνομαι αίμα και λάβα και φορτίο, να ξαναπάρω το μεγάλο δρόμο του αποχωρισμού. Έκοψε τότε με τα δόντια το πόδι του, έγλειψε την πληγή πάνω στο δόκανο και έφυγε. Πόσο μας προσεγγίζει με αυτή τη ρίση του Γιώργου Σεφέρη. Είναι παλιό το λιμάνι, δεν μπορώ πια να περιμένω. Μια πληγή όμως που γίνεται καταφύγιο για πονούντες και θλιβωμένους. Πληγή μιας διαδρομής που συνεχίζεται αένα και φωτίζει σκοτεινούς, λαβύρινθους και ανήλιακους δρόμους. Ποτίζει με οξυγόνο ραγισμένα εκ μαγεία. Αποδίδει δικαιοσύνη εκεί που και οι ανθρώπινοι νόμοι κάποτε αδικούν και οι εκφραστές της. Και προσλαμβάνει δραματικές εκδοχές και εντρυφήσεις. Όλο το ζίδωρο της αγάπης και του έρωτα πάθος. Αυτό που κάνει τους αγγέλους να καταλαβαίνουν, να κατεβαίνουν κάτω στη γη, να γίνεται φιλόξενο λιμάνι και να βρίσκουν η στίχη του απανεμιά. Πόσοι και πόσοι πληγωμένοι οδηπόροι που δεν μπορούν να μιλήσουν, που χρόνια τώρα αποζητούν το τελευταίο ξερό κόμμα του αγάπης. Μια ποίηση που κατορθώνει μέσα στο αδιέξοδό της να δίνει το μέγεθος και τις διαστάσεις και τη μεγαλοσύνη, η απλότητα της μεγαλοσύνης, της ανθρώπινης μοίρας.
αντί για χρονολογία για την οποία χρησιμοποίησε πρώτος, πρώτη φορά ο Γιώργος Σαραντάρης, τη λέξη ερωταγάπη. Ταυτόχρονα είναι και μια περιφλεγγύς εσωτερική δοκιμασία, αλλά και ένα δικαστήριο διαφορετικής εκτίμησης και αποτίμησης και ενοχής και αθότητας, αλλά και ένα ξεχωριστό βιβλίο καταγραφής και προπάντων ελευθερίας. Από τους αμέτρητους χωρίς αγάπη θανάτους. Η αγάπη, η ζωή εν τάφο, ο ευλογημένος φόβος, φοβόταν ακόμα και τα χέρια που ξέρουν να αγκαλιάζουν με μια διαφορετική καταμέτρηση. Το μέγεθος της εξομολογητικής παράθεσης τόσων εισβολών και εκβολών, η έξω από όρους και όρια λογικής συνάρθρωσης και παραφορά που συμπροσεγγίζει και ερμηνεύει τόσα και τόσα ακατανόητα και δυσεπίλητα και ανομολόγητα. Μας λέει, θα έπρεπε να τον λογαριάζουν τα φαντάσματα, αυτά που ουρλιάζουν κρυφά τις νύχτες μαζί του και οδηπορούν ανώραγα στα ανηφορικά τρεχούμενα νερά. Η αγάπη λοιπόν για τον Βασίλη Τσακίρογλου σηματοδοτεί όλο αυτό το εύρος και το φάσμα των φανερών και αφανών ευεργεσιών, την άλλη φωνή, τις χίλιες φωνές που εμπεριέχει, το χώρο και το τραύμα και το θράψμα, την άλλη ερμηνεία των αισθημάτων και των αισθήσεων, του φαινομένου της ζωής και του θανάτου, που όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Καραντώνης, οι φωνές αυτές είναι παντού τριγύρω μας. Δεν είναι ανάγκη να έχεις λεπτή ακοή για να τις ακούσεις. Φτάνει να είσαι πιθύνιος και θα τις ακούσεις. Ένας κοινός χώρος, τα εύθραυστα αυτά ποίηματα που συνενώνουν παλιά και νέα ποίηση με αυτό το εξαιρετικό μετάλλευμα που περικλείουν μετάλλαξη, εστάλλαξη, εχάραξη. Μια οδηπορία όπου σμιλεύονται φαντασία και μουσική που αναδύεται μέσα από δύο ερωτευμένες υπάρξεις. Μια συγχορδία και μια επαναστατική προσέγγιση και κορύφωση. Ένα καινούργιο ρίγος όπως γράφει ο Βίκτορ Ουγκό. Κάθε φορά που μας συνεπαίρνει το αυθεντικό, το αναλύωτο, το αρχαίγωνο ύφος και ήθος, γιατί και τα δύο περικλεί τούτη γραφή μέσα στο μεγάλο ταξίδι των ποιητικών ενοράσεων, κοντολογείς μια καινούργια καταγραφή και σύλληψη του κόσμου, του ανθρώπινου πολιτισμού και του έμφεου πάθους που ανάβει το αίμα για περιπλανήσεις μεγάλες στον ανελαίητο πλουσπόνο και σε νησιά ακατοίκητα. Μέσα από τα ποιήματα αυτά του Βασίλη Τσακίρογλου, αυτού του άλφα όπως αγαπώ, αναδύεται η χαρτογράφηση και η νοσταλγία ενός μεγάλου ερωτικού, για να θυμηθούμε τον Μάνο Χατζηδάκη και την Οδό Ονείρων του, που κάποιες φορές γίνεται και ελεγγυακή, με κοινό το ιδιόμορφο θρηνητικό πάθος, άλλοτε πάλι εξόχως αισιόδοξη και πάντα δεκτική στο μοίρασμα και την εξορία του εγώ, μια άλλη αισθησιακή πορεία με τη ρίση της Κατερίνας Αγγελάκη και την ωραία έρημο στη Σάρκα. Μια έρημη χώρα, για να θυμηθούμε τον Έλιον, με τόσες πολλές φύζουσες και γεμάτες φωνές εκδείξεις μέσα από αρχαία απομεινάρια και φημιτάρια και συλλήσεις τάφων και χαλάσματα, ένα καινούργιο λυρικό αδαμαντορυχείο, εκεί όπου διακυβεύονται και δοκιμάζονται τόσα και τόσα, πίστη, οράματα, διαψεύσεις, οσμώσεις και ομίχλες, θροίσματα ονείρων, κόσμοι ονείρων και θραυσμάτων, και πίκρα στα παράθυρα, πνιχτές κραυγές μέσα στα μεσάνυχτα που τις ακούμε πάντα, και μια άλλη καταμέτρηση του ίδιου του χρόνου που θα έρθει καιρός να απολέσει την παντοδυναμία του και να νοσταλγήσει να επιστρέψει στο παρόν, στην οπτασία και στο γεγονός, στην ανεπανάληπτη ερωτική εικόνα, στην έβρεση επιτέλους στη διαρκή απώλεια. Και τότε είναι που τα πράγματα θα αρχίσουν να μετρούν αλλιώς ωραία, Οδυσσέας Ηλίθιος. Και τότε είναι που θα συνενωθούν προστακτικές και παρατατικοί και αόριστοι το ίδιο ποίημα που θα ενώσει τον κατακαιρματισμένο χρόνο, μόνο που χρειάζεται κανείς να είναι οπλισμένος με την πίστη και την υπομονή ενός Οδυσσέα ή μιας πιστής Πινελόπης κατά περίπτωση και κατά περίσταση ή και ακόμα ενός πιστού Άργους που θα προσμένει σε ρομαντικούς τόνους και ρυθμούς την επιστροφή ή σε κάποια σκηνή παραμυθιού, παρά των μύθων, να γίνουν όλα αληθινά. Κράτα μόνο στα μάτια σου το κυκλάμενο στο ανοιχτό παράθυρο και εκείνο το φεγγάρι που τρελαμένο ανεβοκατέβαινε όλη η νύχτα στα μαλλιά σου. Αυτή είναι η ποίηση του Βασίλη Τσακιρούγλου. Μια αχαλήνοτη συνταξίδευση τόσων και τόσων αντιθέτων και μια λεπτεπίλεπτη διεισδυτική ανθοφορία στο απροσποίητο και μια ανάσα πάνω στην ερημιά που αφήνουν τα κύματα ανάμεσα στο πλοίο που φεύγει και στο πλοίο που έρχεται. Πάντα στο μετέχνιο ο ποιητής, οριακά. Σε ένα πιάνο και σε μια νάρπα και στα λίγα ερείπια του μεσημεριού να τα αγαπάω έστω και πεθαμένα, σε μια άλλη σχέση και σχάση, θύματος και θήτη, σημαίνοντος και σημαινωμένο. Θυμίζουμε τον στίχο τον πάντα τραγικά επίκαιρο του Τάσου Λιβαδίτη, και με τον οποίο πολλές φορές συνοδηπορεί ο ποιητής μας, και μόνο μετά το έγκλημα μαθαίνεις ποιος είσαι.
Αρκετά από τα ποιήματα του Σακύρουγλου είναι θαρίσαν επίδοτες επιστολές που δεν φτάσανε ποτέ στον παραλήπτη τους. Ή ακόμα υπάρχουν σαν σελίδες ημερολογίου, παράλληλες προσεγγίσεις τις Κυριακές, στον κήπο με τις Τριανταφυλιές, με τα λυπημένα δειλινά του Ζαχαρία Παπαντονίου, στο γνώριμο κλίμα και άρωμα αποστάζοντας τη μουσική των στιγμών, την υγρασία και τη φέρμη, αυτή την ταιριαστή σύμπτωση των αντιθέτων που συνυπάρχουν ειρηνικά και πολεμούν παράλληλα σε έναν ακήρυκτο πόλεμο επικράτησης. Άλλοτε μέσα από τις τάχτες, άλλοτε με λέξεις μεθυσμένες που διαρκώς αλλάζουν τοπία, μορφές, διαστάσεις και σχήματα. Πάντα κατορθώνει να σαλπάρει και να φιλτράρει, δίχως να λάβει υπόψη του το δελτίο καιρού. Γιατί έτσι νιώθει τη γυναίκα του να την γεύεται μόνο με την αλμύρα του πόντου. Όχι μονάχα του γεωγραφικού, μα και του άλλου, του βάθους που μπορεί να φτάνει ως και το θάνατο. Γιατί οι ρομαντικές εκβολές και καταβολές είναι έκδηλες στο ποιητικό του σώμα και αίμα, που παρεμβαίνουν ακόμα και στο θάνατο και τη στριβή, που δεν το φοβάται. Απέναντίας έχει ακράδαντη την πεποίθηση για το αντίθετο, οπλισμένος με μια εσωτερική αντίσταση και έναν εξοπλισμό φοβερό. Και το κορμί σου, ένα καρτάρτι που δεμένος πάνω του, θα περάσω αλόβητος τους κάβους με τις σιρήνες. Ο χρόνος εκδόσεις είναι εξαιρετικές με την κυρία Βασιλική Νικοπούλου, που πραγματικά καταθέτει πλούσιο τον οβολό της στον χώρο των εκδόσεων, όντας και ίδια και ποιήτρια, και πραγματικά μας έκδωσε μια άρτια έκδοση και τιμά την Λαμία, την πατρίδα της, και ταυτόχρονα αυτοί οι εκδόσεις δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από αυτές εδώ τις, που λέμε τις, των Αθηνών. Είναι μια, πραγματικά μια αξιόλογη ποιητική εκδοτική προσφορά. Η ποίηση του Βασίλη Τσακύρογλου είναι βαθιά οικουμενική και πανανθρώπινη. Γράφει και για τους άλλους, αυτούς που δεν έχουν φωνή και το κουράγιο που τους έχει βαθιά μέσα τους στην καρδιά, αφού κράζοντας μέσα τους πόνεσε και πάλεψε και έγινε σύντροφός τους. Είναι κάποιοι πονεμένοι με ασύγαστες σιωπές που δεν γράφουν ούτε ένα στίχο. Τα μάτια τους είναι πάντα βουρκωμένα θολά. Έτσι αρχίζει το ποίημα Βαδίσα Λεωρθά και τελειώνει πως πρέπει να αισθάνονται απόλυτα δικαιωμένοι για να ξέρουν πως έστω και στριπλίζοντας βαδίσανε με ορθάνυχτα μάτια στο όρος με δικαιωμένη βάρος. Τα πολλαπλά κάτωπτρα μιας εμάσουσας οδύνης, το μεγαλείο και η αποθέωση της φύζουσας σιωπής, μιας παλαιάς κοπής εξομολόγηση, καταγγελία και άκρα ταπείνωση μιας ένστολης εθελοντικής εξάρτησης στις ανοχήρωτες πόλεις, σε καιρούς έσχατους έσχατης παρακμής και έμβειας. Μια εκ των ένδων από κρυπτογράφηση και διάκριση του μέσα δρόμου σε έναν ανελαίητο και απροσμέητο χρόνο. Ο Τσακύρογλου έχει φροντίσει από τα πριν για τα μετά με τις απαραίτητες προμήθειες. Και κάνω μια παρένθεση. Ο Μιχάλης Σταφελάς, 5 μέρες πριν πεθάνει, με πήρε στο τηλέφωνο και μου λέει: Δημήτρη μου, έχω φροντίσει για τα πάντα. Έχω πάρει τα βιβλία μου τις προμήθειες. Αυτό μου θύμισε ο Βασίλης ανάμεσα στα άλλα. Στο βιβλίο του Άλφα, όπως αγαπώ, ξεπλοκάρουν επιτέλους τα κόκκινα δάνεια της αγάπης και του έρωτα, με την αιμορραγία του στίχου, τη θυσία και όσα απεμπλοκεί από τον εγκυβωτισμό, με το διαρκές δούνε και αδιαφορώντας πλήρως για τα λαμβίνια. Στα 50 ποίηματα του βιβλίου ξαναβρίσκουμε σαν χαμένοι ρομισόνες και σαν παιδιά τον έρωτα και την αγάπη πλάι στα βότσαλα, με την αρχαίγονη ροή και τη συμβολική παρουσία. Το θρόισμα των κλαδιών, σαν τους παλιούς εκείνους οι ονοσκόπους των ονείρων και των αρχαίων θρύλων, κοινωνούμε το θείο δράμα με μια άλλη μορφή. Μια σταύρωση ήταν ο χρόνος που τους χώριζε και ο ερχομός της αποκαθήλωσε πριν το τετέλεσθε. Είναι φορές που διαβάζοντας τους στίχους του Βασίλη Τσακύρογλου, βαδίζουμε σε παράλληλους δρόμους με αυτούς του αλυσμόνητου σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου, του ποιητή της εικόνας, μια και ο Βασίλης είναι ο ζωγράφος της ποιήσης. Όσον αφορά την αισθητική της εικόνας, τη διάρθρωση και παραστατικότητα και έκφραση και τάξη και ιστόρηση. Και μια και έγινε λόγος για τις σχέσεις της μορφής της τέχνης, να πούμε ότι έχει μια ευεργετική αντιπαροχή με την ενασχόλησή του με το θέατρο. Ο ποιητής νιώθει να βιάζει επικίνδυνα η κλειψίδρα του χρόνου, γι' αυτό αποζητά τον άλλο χρόνο μέσα από συγκλονιστικές καταγραφές που αξιώθηκε να ζήσει ως μνήμη και ως ανέμη μιας κλωστής. Ως βίωμα αναπόλυσης, ενώ άλλες πάλι φορές φημονιάζει τους πόθους του σε μια ξεχωριστή καταμέτρηση της ροής ενός ποταμού που ταυτίζεται ή προσομοιάζει προς το αγαπημένο πρόσωπο και αποζητά μια συμφωνία ειρήνης ενάντια στην κατάρα του πολέμου, γιατί έχει και τέτοιες κοινωνικές αποχρώσεις προσλαμβάνει η ποιησή του.
Από την άλλη πλευρά, η σχέση ποιήση και ζωγραφική, πότε σαν σχεδίασμα μια κινηματογραφία και πότε σαν απέχθεια στα αντίγραφα τέχνη, μια που έζησε, αξιώθηκε να ζήσει το θαύμα, να δει από κοντά το πορτρέτο ζωγράφου τη Μορμάρτη. Την ομορφιά έτσι πολύ ατένισα, κάπου επί Χαβάφη. Μ' άλλα λόγια, πως η ομορφιά και η αγάπη δεν αντιγράφονται και δεν συμβιβάζονται και είναι ένα πλοίο που πορεύεται μόνο του. Προσεγγίζει ακόμα η ποιήση και η ποιητική του την ξεχωριστή αρμοδεσία ενός Κωστή Παλαμά. Και όσοι διαβάσουν με προσοχή το πόνημά του, θα βρουν εύκολα την εξήγηση στο τρίστιχο του Παλαμά. Εκεί που σμίγει θάλασσα με τον αέρα, εσένα αγάπη δεν σε ζει με την πλάση. Εκεί που σμίγει θάλασσα με τον εφαίρα, δρόμο ζωή για να διαβεί, να φύγει πέρα. 50 ποίηματα λοιπόν κλείνοντα, 50 σημειώσει, 50 καταδίκε σε θάνατο και επιστροφέ. 50 καταδόσεις και ανιχνεύσεις ψυχής με εμφρονισμένα πεδία βολής και λαθρομεταναστεύσεις. Μια νοσταλγός ψυχή για να θυμηθούμε τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Μια ερωτική και κοινωνική συνάμα ποίηση ως καπνός αναθρόσκων. Μια μετάβαση και μια επιστροφή του ποιητή στου χάρου του Αθωλό Κρίσταλο ως φευγαλαίο παράδοξο και υπέρδοξο θριάμβου. Ο ξεχωριστός έγκοπος λόγος του Βασίλη Τσακύρογλου μας αποκαλύπτει την εσωτερική του περιπέτεια και τις δονήσεις, τα γνωστά φορτία της ποιητικής έκρηξης με την πυρωμένη λάβα των στίχων του και άλλοτε πάλι σε διαρκώς μεταβαλλόμενα τοπία την ήρεμη και γαλήνια εγκαρτέρηση και περισυλλογή. Είναι αυτή ακριβώς η ατομική περιπέτεια που συναντά κοινούς δρόμους και μονοπάτια σε πολλούς αναγνώστες. Το απόσταγμα εκείνο που δένει με πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις και ακτινογραφεί το οδηπορικό με το ξοδεμένο αίμα και τις σουλές, με τόσους κοινούς αποδέκτες μέσα τους σε αυτά τα χνάρια της δύσβατης ανηφορικής πορείας. Εκεί που ανθίζει η καρδιά. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Ευχαριστούμε τον ποιητή Βασίλη Τσακύρογλου. Ένα ποτάμι ήταν, ξερό. Οι εκβολές του εκλιπαρούσαν τα άγρια στεφάνια των βουνών να κατεβάσουν μια φλέβα έρωτα από εκείνο το σύννεφο, στο γεμάτο ρόδινη βροχή. Ένα φεγγάρι ήταν, πικρό στο φίλημα, ξοδεμένο στο λιγμό και στο κλάμα, ασχίζοντας να κουμπίσει το σώμα του σε ένα φυσφύγετο χαράς, για να προλάβει το θάνατο της νύχτας. Ένα ποίημα ήταν, αλυπεράσπιστο, γραμμένο από λόγια της τάχτης και λέξεις μεθυσμένες που τρεκλίζουν σαν κουρασμένα τραγούδια στο παλιό γραμμόφωνο. Η δίποδα της Ιεράς Οδού, με το πορτρέτο του Σαχτούρη στα χέρια, φτιαγμένο από μοναξιά και θλίψη. Θα έπρεπε να τον λογαριάζουν στα φαντάσματα. Αυτά που ουρλιάζουν κρυφά τις νύχτες μαζί του και ότι μπορούν αόρατα σε ανηφορικά τρεχούμενα νερά. Κυριακές, πότε κρυμμένος στις σκιές του από μεσήμερο σου έδινε την εντύπωση στρατιώτη που απολάμβανε μια άδεια πλαστογραφημένη. Και πότε πάλι στη μέση της νύχτας γονατιστός μπροστά στον ουρανό σαν για αυτούς που περιμένουν το θαύμα απ' την εικόνα του Αγίου δανειζόταν λέξη για τους στίχους του. Από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού που είχε φυλακίσει στα μάτια του. Τις Κυριακές, στον κήπο με τις τριανταφυλιές, φορώντας ασπρόμαυρα ρούχα ισοβίτη, με ραγισμένα δάχτυλα, έσχιζε τα ποίηματα που είχαν ματώσει. Θα δούμε το βήμα τώρα τον ποιητή Βασίλη Τσακυρόγλου.
ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και ιδιαίτερα τον πρόεδρό μας, τον Κώστα Παπαρούσο, που μας φιλοξένησε σε αυτή την αίθουσα. Να ευχαριστήσω τους δύο μιλητές, τον Δημήτρη τον Καραμβάλη και τη Γεωργία τη γιο του, για τα τόσο ωραία λόγια που είπαν για την ποιησή μου. Και ακόμα πιο πολύ να ευχαριστήσω τη Μαριάννα τη Καραμβάλη και την ιστορία του Κουσίδου για τις περίφημες άψογες και μελωδικές απαγγελίες τους. Ακόμα και τους μουσικούς μας, τον Νίκο και τη Φανή. Σας ευχαριστούμε. Σε κάποιες παρουσιάσεις των προηγουμένων βιβλίων μου, επειδή κάποιοι ομιλητές έβρισκαν ανάμεσα στα ποίηματά μου, που ήταν κυρίως κοινωνικά, μερικά που αναφέρονταν στον έρωτα, θεώρησαν καλό να μου προσάψουν και τη ρετσινιά του ερωτικού ποιητή. Καταρχήν, με σεβασμό στη δεύτερη λέξη, εγώ προσπαθώ να γράψω ποιήση. Όσο για το ερωτικός, απλά υμνώ κάποιες φορές την πεμπτουσία της ανθρώπινης ύπαρξης, αυτή που μας κάνει να διαφέρουμε μέσα στο ζωικό βασίλειο. Τώρα, αν αυτή κατά σύμπτωση λέγεται έρωτας, τότε ναι, γράφω και ερωτική ποιήση. Στη συλλογή μου αυτή δεν είχα σκοπό να υμνήσω το μικρό θεό της Αφροδίτης, που γι' αυτόν άλλωστε έχει ξοδευτεί πολύ μελάνη. Σκοπός μου ήταν να αναδείξω τα δημιουργικά αλλά και ψυχοφόρα αισθήματα που αιτία έχουν αυτό το συναίσθημα. Δεν έπλασα, διάλεξα με το νου καθημερινές καταστάσεις που πολλοί από εμάς έχουμε βιώσει και μέσα από αυτές μαρτυρώ την ψυχική εφορία αλλά και τις βαριές αλυσίδες που κρύβονται στα χρυσοπόρφυρα δειλινά και στα ολάνθιστα μονοπάτια. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, έγραψε κάποτε ο στιχουργός και τραγούδησε όλη η Αθήνα. Μα η απάντηση είναι απλή, τόσο απλή που ο νους τη βάζει στην άκρη, όπως κάνει με κάθε τι απλό. Η αγάπη είναι όλα. Αμφιβάλλετε, ας δούμε μερικά οικονομία χρόνου γάρ. Λέω λοιπόν με τρόπο μου στις σελίδες αυτού του βιβλίου πως πρώτα απ' όλα είναι πόθος και γι' αυτό γράφω. Ένα ποτάμι είσαι αγαπημένο που παραφούσκωσες, έγινες πολύ, κοντεύω να πνιγώ. Και πώς να θυμονιάσω τους πόθους μου στις εκβολές, στις πηγές σου και στις βαθιές σου κοιλάδες. Μα είναι και φόβος. Μη χάσουμε το έτερο νήμιση, το αλτερέγκο μας. Θέλω να ακούσω τη φωνή σου τώρα που πέφτει η νύχτα. Είναι άγρια η νύχτα. Τη φοβάμαι. Γεννάει άσπλαχνα ερωτόλογα. Να βρω μια λέξη θέλω. Να κρυφτώ στον κόρφο της. Είναι ύμνος, ύμνος στο έτερο νήμιση και alter ego, επαναλαμβάνω, γιατί δεν μου αρέσει αυτός ο ορισμός, το αντικείμενο του πόθου. Αλίμονο, αν ο ένας για τον άλλον είναι αντικείμενο. Σαν από τον Όλυμπο να ήταν φερμένη, θεά, ωραία, καλύστηθος, καλύπηγος, με τα πανάρχια φύκια της θάλασσας στα μάτια και τον αμαρτωλό ήλιο του Αιγαίου στα μαλλιά. Είναι και κατάθεση ψυχής. Σε ανασένω μια σπιθαμή από τα χείλη μου, όπως ο ανθρακορίχος ρουφάει με μανία τον πάτη. Ή ένα σου δάκρυ αν στάξεις επάνω μου θα με τρυπήσει, το ξέρω. Η ύπαρξή μου από αυτό εξαρτάται, να μην δακρύσεις. Είναι και η απουσία, άλλο συνέστημα. Η ξηρασία της ερημιάς παραμονεύει και εγώ επινοώ εικόνες από δυνατές αδιάκοπες βροχές για να κρύψω την απουσία σου πίσω από το δάκρυ μου. Και κάποτε έρχεται το τέλος και η ανάμνηση. Όταν τα μυθικά ηλιοβασιλέματα σκαλώσουν στα νύχια μιας άγνωστης αιτίας,
τη μάχη των Αγίων Θαλαβητέλος. Και ο χωρισμός και ο πόνος. Ανήν μπορεί να προσευχηθεί στο δικό του Θεό, μάζεψε τα φλογερά από μεσήμερα και απίθωσε τις κραυγές της στην κακοκαιρία της εποχής. Αν είναι να πνιγώ, σκέφτηκε, ας πνιγώ στο πέλαγος, όχι στα απόνερα ενός ενιδρίου. Αν πρέπει να δώσω μια εξήγηση για αυτές μου τις γραφές, είναι πως μέσα στην καθημερινότητά μας υπάρχουν μύρια όσα συναισθήματα που υποβόσκουν στους στίχους μου που μας κυριεύουν όταν ο έρωτας μας χτυπήσει την πόρτα. Και ας μην σπιαστούμε να τα χωρίσουμε σε θετικά ή αρνητικά, γιατί προέρχονται όλα από το υπέρτατο και θετικό αίσθημα της κορονίδας της αγάπης που λέγεται έρωτας, έστω και αν ο έχων μέμεινε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Η αγάπη κρυπώνει λαμπώνει σα σπαθί. Γοργά κυλάει στο αίμα, στο βλέμμα, στο φιλί. Πήγαν σε κάστρο απάτητο ο άνθρωπος, το νου διπλά κλειγώνει. Με πόδι αλάφρο πάτητο η αγάπη του σαν άνοιξη ζυγώνει. Αργά η αγάπη κρυπώνει, λαβώνει σαν σπαθί. Γοργά κυλάει στο αίμα, στο βλέμμα, στο φιλί. Τι κι αν φορείς πουκάμισο, πως το λαιμό, πως το λαιμό κουμπώνει. Απ' τα κουμπάκια ανάμεσα,